Αποτρόπαιο, απάνθρωπο και όπως αλλιώς μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Τι να πω, είναι γύρω στα 20 ζώα και παραπάνω δηλητηριασμένα από χθες το βράδυ πιθανόν. Κάτι προσπαθούμε να βγάλουμε με τις κάμερες, θα δούμε τώρα τι μπορούν να κάνουν οι τεχνικοί μέσα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Είναι απαράδεκτο, απάνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος που το έκανε, το λιγότερο ισόβια πρέπει να φάει. Έχει έρθει η αστυνομία, ναι, κάνουν έρευνα, ψάχνουν εδώ γύρω-γύρω μήπως βρουν κάποιο στοιχείο. Βρήκανε μια φόλα απ' έξω. Τώρα θα γίνει ταυτοποίηση και με τα ζώα τα δηλητηριασμένα από τους κτηνιάτρους, να δούμε. Συνέβη άλλο ένα θλιβερό περιστατικό στο χώρο τον οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή οργανώσει για τους αδέσποτους σκύλους με τη βοήθεια, δηλαδή στην ουσία οι φίλοι μας, οι φιλόζωοι τον οργανώσανε με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου και με κάποιες δαπάνες που έκανε ο Δήμος. Σε αυτό λοιπόν το χώρο, ο οποίος είναι εκτός της πόλης, μακριά από κατοικημένη περιοχή, συνέβη άλλο ένα θλιβερό περιστατικό. Ένας σημαντικός αριθμός σκύλων δηλητηριάστηκε, μία ενέργεια η οποία δεν συνάδει ούτε με την ψυχοσύνθεση του στιακού λαού, ούτε και με την ανθρώπινη λογική. Κάποια ταλέπορα ζώα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι υπό ένα καθεστώς στην ουσία εξασφάλισης μιας υγιεινής διαβίωσης, δέχονται τις ενέργειες κάποιων συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, οι οποίοι θεωρώ ότι λειτουργούν με έναν τρόπο αδικαιολόγητο, απαράδεκτο και θα έλεγα ότι αυτή η όλη ενέργεια, επειδή είναι η δεύτερη φορά που γίνεται, θα πρέπει να, πέραν της καταδίκης, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να βρούνε τους ενόχους, να προχωρήσουν, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να βρουν αυτούς τους ενόχους, διότι αυτό δεν περιποιεί καμία έτσι τιμή και για μας, αλλά και στην ανθρώπινη και σε κανένα, όχι μόνο στη συμπολίτη μας, αλλά και σε κάθε ένα άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τα ζώα σαν μια υπόσταση η οποία έχουν και λόγο ύπαρξης, αλλά και δικαίωμα ύπαρξης. Καταδικάζουμε λοιπόν απερίφραστα αυτές τις ενέργειες και ζητάμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρεθούν οι ένοχοι. Με ό,τι... Επίσης, ο ένας ναυαγοσώστης που μπορούμε να προσλάβουμε βάσει της νομοθεσίας, δυστυχώς δεν μπορούμε δεύτερο, είναι στη θέση του. Ίσως να ήσασταν μάρτυρες χοινού συμβάντος το οποίο έγινε σήμερα και έτρεξε το παιδί αμέσως. Είναι στη θέση του και ευτυχώς για καλή μας τύχη τον έχουμε προσλάβει τουλάχιστον τον ένα. Αυτά προς το παρόν, είμαστε σε επιφυλακή για οτιδήποτε χρειαστεί, για τα ντουζ, για την καθαριότητα. Επιμένω εγώ στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάκτηση των υπολείπων γαλάζιων σημαίων. Είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΔΟΚΑΣ φέτος και ελπίζω στις 18 περίπου του Σεπτέμβρη που θα έχουμε να έχουμε καλά νέα από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Φύσης, που είναι η αρμόδια υπηρεσία για να δίνει τις γαλάζιες σημαίες. Πλέον έχουμε όλο τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε από το ΔΟΚΑΣ με τη βοήθειά του φυσικά. Σήμερα συνέβη το πρώτο περιστατικό, ελπίζουμε να είναι και το τελευταίο. Μία γυναίκα μεγάλη σε ηλικία, ήπιε λίγο νερό γιατί είχε πάει βαθιά. Εντάξει, ευτυχώς τη βοήθησαν οι λουόμενοι. Προλάβαμε και τη βγάλαμε έξω, ήταν και μία γιατρός στην ακτή
και δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Είχε ενημερωθεί και το ασθενοφόρο έγκαιρα και ευτυχώς είναι τώρα μια χαρά, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ελπίζω να είναι το τελευταίο και φυσικά πρέπει οι υλοιόμενοι να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Οι ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά στα πρώτα δύο μέτρα υπάρχουν τα περισσότερα περιστατικά επειδή χτυπάει το κύμα και νομίζουν ότι είναι όλα μια χαρά, αλλά οι μεγάλοι δεν έχουν ισορροπία. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν και έχουν προβλήματα. Επίσης οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να βγαίνουν έξω από τις σημαδούρες. Στα πρώτα 10 μέτρα μπορείς να κολυμπήσεις, είναι βαθιά. Τα κολυμπάμε παράλληλα. Οι κανόνες ασφαλείας σε σχέση με το φαΐ. Μετά τις 3 ώρες που έχουμε φάει, μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να μπούμε. Αυτά εν ολίγες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να τα ψάξουν οι γονείς και γενικά όλοι να ξέρουν πώς θα συμπεριφερθούν. Ήθελα να μας πείτε πώς ακριβώς έγινε το συμβάν. Εμείς επικεντρωθήκαμε κυρίως στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στη μεταφορά του θύματος από τη συγκεκριμένη θέση. Το ιστορικό και ακριβώς τα δεδομένα είναι κάτι το οποίο δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή. Περίπου 12.30 ώρα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία διότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο στην περιοχή. Για να βοηθήσει τη μεταφορά τέλος πάντων θύματος, ο οποίος, όπως είπες πολύ σωστά, κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, τραυματίστηκε. Έφυγε η ομάδα από εδώ, 4 ατόμων, μαζί με φορεία και όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Πήραμε και κολάρο από το νοσοκομείο. Ενημερώθηκε και η ομάδα της ΕΔΕΑΚ να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που θα χρειαζόταν να παρέχουν κάποια βοήθεια. Συγχρόνως είχε ενημερωθεί και το ΕΚΑΒ του 3ου ΚΕΠ που ερχόταν στην περιοχή με γιατρό. Είχε ενημερωθεί και η αστυνομία για την όλη διαδικασία. Το καλό είναι ότι έγινε ακινητοποίηση του θύματος και έγινε μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου εκεί βέβαια έγινε η παροχή των πρώτων βοηθειών και ελπίζω ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του και να μην έχει και κανένα πρόβλημα. Το καλό είναι ότι επειδή είμαστε απομονωμένη περιοχή και αυτά τα περιστατικά είναι αρκετά συχνά, αρκετά άτομα από εμάς έχουν πιστοποιηθεί στην προνοσοκομιακή φροντίδα και στην παροχή πρώτων βοηθειών. Γιατί όταν σε καλέσει ο συνάνθρωπός σου, σε έχει ανάγκη και χρειάζεται να παρέχουν κάποια βοήθεια, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. And
Καλημέρα καταρχήν. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από κάποιον συμπολίτη μας, από τον Βασιλάκη, τον Κωνσταντίνο, τον πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης, ότι στην παραλία γίνεται κοινός χαμός, κακός χαμός. Θεώρησα σκόπιμο να κατέβω να δω σε τι κατάσταση βρίσκεται η παραλία, μιας και έχουμε εδώ σαν δοκάς υλικά τα οποία βρίσκονται στον πύργο του Ναυαγοζώστη. Είδα ότι άρχισε να τα παίρνει σιγά σιγά. Έκανα κάποια τηλέφωνα να έρθουν κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου, ώστε να μπορέσουμε να τα βγάλουμε. Έπεσα κι εγώ μέσα, βγάλαμε τα πράγματα, τουλάχιστον τα σώσαμε. Δεν υπάρχει περιθώριο πια να χάνονται πράγματα. Τα χρήματα είναι λίγα, οπότε ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει να διασώσει δημόσια, δημοτική περιουσία. Όπως βλέπετε, ο καιρός είναι πολύ άσχημος και από ό,τι πληροφορούμε, μέσα στις επόμενες ώρες ο άνεμος θα ανέβει περισσότερο. Οπότε το βράδυ θα έχουμε περισσότερο δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Έχουμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις για τα προηγούμενα χρόνια. Όταν αυξάνεται ο βόρειος βορειοανατολικός άνεμος, επηρεάζει άσχημα την παραλία μας.